ξεκινήσουμε με τα χορευτικά μας, θα ήταν σωστό να σας γνωρίσω τη νέα διοίκηση. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πήρε τη σκητάλη του από έναν πολύ αξιόλογο, θα έλεγα, πρόεδρο, τον κύριο Σάβα Μαραντίδη, ο οποίος ήταν, είναι και ελπίζω ότι θα είναι πάντα δίπλα στο Σύλλογο. Θα ήθελα να σας γνωρίσω το νέο Διοικητικό. Είμαστε μια νέα ομάδα. Θα μας συγχωρήσετε και θα μας επιτρέψετε. Κάποια λάθη έχουν γίνει ήδη από χθες. Σίγουρα πολύ πιθανό θα γίνουν κι άλλα. Δεν το θέλουμε. Πολλές φορές είναι το άγχος των ημερών, είναι η πίεση. Ζητάμε την κατανόησή σας. Και ξεκινάω με τον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Γιαννακίδη. Θα συνεχίσω με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Ματθαίο Αφεντουλίδη. Ειδικό Γραμματέα, η κυρία Εύη Κουσίδου. Η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να αφήσει το πόστο της, βρίσκεται στην είσοδο, είναι η κυρία Κανονίδου Ελένη. Υπεύθυνος θεατρικής ομάδας είναι ο κύριος Σκεπίδης Νεκτάριος. Ταμείας είναι ο κύριος Λάζαρος Ομαραντίδης. Είμαστε μια ομάδα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Είμαστε νέα ομάδα και θα σας παρακαλούσα, θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο να σας κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό και θα ξεκινήσουμε αμέσως. Πρόεδρε. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω την Αντιπρόεδρο κυρία Μαρία Σοφιανίδη να συζητήσουμε για αυτήν. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη. Πάρε το χρόνο σας. Εντάξει, καλό ήταν, Μαρία. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους επίσημους καλεσμένους μας που βρίσκονται εδώ μαζί μας και όλους εσάς που για άλλη μια φορά μας τιμάτε με την παρουσία σας. Λοιπόν, άλλη μια φορά, όπως είπαμε, Αύγουστος, εκδηλώσεις. Ναι, εντάξει, παράδοση προφανώς, νέα διοίκηση, νέοι στόχοι. Σας θέλουμε μαζί μας, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, όπως είπα. Καλή συνέχεια, καλή βολή. Εγώ σας ευχαριστώ για όλα αυτά που κάνετε και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία και να χαιρετήσω και να σας δω όλους έτσι εδώ στην αυλή, όπως εδώ και πολλές δεκαετίες θα έλεγα, γιατί πλέον δεν είναι τα χρόνια που βρισκόμαστε μαζί, που παλέψαμε μαζί, που γίνανε πράγματα και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο σε όσους κάθε μέρα εδώ αγωνίζονται, ο πρόεδρος, ο Πάτερ, ο Σύλλογος, και δώσατε έμπνευση στη νέα γενιά. Και σήμερα βλέπουμε μικρά παιδιά που πριν χρόνια ήταν πολύ μικρά να πρωταγωνιστούν και με τον ίδιο ενθουσιασμό, την ίδια αγάπη να τιμούν αυτή τη μέρα
που αυτή η μέρα είναι μια θρησκευτική γιορτή, είναι ιστορία, είναι η αγάπη του τόπου μας. Και όσο μεταφέρουμε αυτές τις αρχές και αυτές τις αξίες στη νέα γενιά, τόσο περισσότερο ελπίζουμε ότι μπορούμε να έχουμε έναν όμορφο τόπο, μπορούμε να έχουμε πρόοδο, μπορούμε να μείνουμε εδώ στην περιοχή μας και μπορούμε να κάνουμε βήματα μπροστά. Εγώ με όλη μου την καρδιά, με αγάπη και πόνο για κάθε βήμα εδώ αυτής περιοχής και το ξέρετε, χαίρομαι για κάθε τι καλό που γίνεται και θα είμαι δίπλα όπου μπορώ και όσο μπορώ να βοηθήσω. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή διασκέδαση. Θερμά συγχαρητήρια για τις όμορφες εκδηλώσεις. Αυτός ο τόπος αναβράζει σε κάθε του γωνιά πολιτισμό, παράδοση. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βλέπουμε αυτά τα παιδιά να γίνονται δέκτες και να μεταλαμβαδεύουν και στους ακόμα νεότερους τον πολιτισμό μας, τις παραδόσεις μας, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε πολύ περήφανοι για εσάς και για αυτό που κάνετε για την πατρίδα και για τη Δυτική Μακεδονία. Να είστε καλά.
πρότυπα. Ένας πρώτο φιστάνης, ένας πρώτο φιστάνης.